καλώς ήρθατε στο κτήμα Γεροβασιλείου και στο Μουσείο Ίνου. Η πρώτη μας διάλεξη για το 2019 σήμερα, οπότε καλή χρονιά. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την ομιλία, πρώτα απ' όλα για την καλεσμένη ομιλήτρια, αλλά και για το θέμα, γιατί αν και πιστεύουμε ότι όλοι μας μπορούμε να κερδίσουμε κάτι... Ευχαριστώ. Ωραία. Εμείς νιώθουμε ότι από κάθε διάλεξη μπορούμε όλοι να κερδίσουμε κάτι, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αλλά πιστεύουμε ότι με αυτή την ομιλία που έχουμε σήμερα μπορούμε να κερδίσουμε κάτι πιο άμεσο και πραγματικά χρήσιμο και για την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, η καλεσμένη ομιλήτρια κατάγεται από την επανομή, ζει στην επανομή και βλέπω και πολύ επανομή σήμερα και αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια, αλλά επειδή ήδη μας έγινε παρατήρηση ότι το κάναμε λάθος, έχει εκλεγεί καθηγήτρια, απλά είναι τα διαδικαστικά, τα ΦΕΚ και τα υπόλοιπα, οπότε μας έδωσε επίσημα το αναπληρώτρια, αλλά είναι πλέον καθηγήτρια εκπαιδευτικής ψυχολογίας και ανθρώπινης ανάπτυξης του τμήματος ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο οποίο υπηρετεί από το 2001. Έχει κάνει σπουδές στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο της Λεβέν του Βελγίου και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Πλούσιο ερευνητικό έργο με πολλές δημοσιεύσεις και πολλές παρουσιάσεις σε παγκόσμια συνέδρια, σε Ελλάδα και εξωτερικό επίσης. Είναι διευθύντρια της σχολικής και εξελικτικής του τομέα της σχολικής και εξελικτικής ψυχολογίας του Αριστοτελείου και πρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επίσης. Επίσης, το ερευνητικό της πεδίο να αναφέρω είναι τα κίνητρα επίτευξης και η ανάπτυξή τους, η γνωστική και η μεταγνωστική ανάπτυξη και άλλο πολλά που θα μας τα πει η ίδια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι τιμή και χαρά για μας να έχουμε σήμερα καλεσμένη την κυρία Ελευθερία Γονίδα. Κυρία Γονίδα, καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση να έχουμε. Θερμή παράκληση, ως συνήθως, τα κινητά κλειστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το κτήμα Γεροβασιλείου και ιδιαίτερως τον Βαγγέλη και τη Σόνια Γεροβασιλείου για την τιμητική αυτή πρόσκληση να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα σε αυτόν τον ωραιότατο χώρο πολιτισμού, ο οποίος έχει αναβαθμίσει και συνεχίζει να αναβαθμίζει τον τόπο μας πολλαπλός και ποικιλοτρόπος. Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στην αξιαγάπητη Μαγδαληνή Λιβαδιώτη για την περισσή φροντίδα με την οποία περιέβαλε την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης και βέβαια να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε θέματα που απασχολούν πολλούς και συχνά πονάνε πολλούς, απασχολούν γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς της τοπικής κοινωνίας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας. Αλλά και τον καθένα από εμάς ως πολίτες που νοιαζόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας και για το μέλλον εν τέλει της ίδιας της κοινωνίας μας. Βεβαίως θα ήθελα να πω κι εγώ, όπως είπε και η Μαγδαληνή, ότι ως γέννημα θρέμα της επανομής νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά και μια ιδιαίτερη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και μάλιστα βλέπω και πολλά αγαπημένα πρόσωπα και μπορεί κάποιος να έχει μιλήσει σε πολλά πανεπιστήμια ή συνέδρια του εντός και εκτός της χώρας, αλλά το να μιλάει στον τόπο του έχει και μια ιδιαίτερη φόρτιση. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ όλοι σήμερα. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας. Παιδί, οικογένεια και σχολείο, σχέσεις, προκλήσεις, συνεργασίες. Καταρχήν, στην επιστήμη της ψυχολογίας, ο ρόλος των γονέων και της οικογένειας ευρύτερα στην ανάπτυξη και τη σχολική επιτυχία των παιδιών από τη μια και από την άλλη, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του σχολείου στην ανάπτυξη και τη σχολική επιτυχία των παιδιών έχει μελετηθεί πολύ. Και το σχολείο και η οικογένεια έχουν αποτελέσει κλασικά θέματα έρευνας και μελέτης στην επιστήμη της ψυχολογίας. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει η ψυχολογία είναι να βρει, να μελετήσει και να διερευνήσει εκείνους τους τρόπους και εκείνες τις διαδικασίες, αν θέλετε, τις διαδρομές ή τα καλύτερα μονοπάτια μέσω των οποίων από τη μια οι γονείς και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν θετικές συνέπειες στην ανάπτυξη και τη σχολική επιτυχία του παιδιού αλλά και γενικότερα την προσαρμογή του, τη μάθηση κλπ. Και βέβαια η
ψυχολογική έρευνα και η γνώση που έχουμε γύρω από αυτά τα πράγματα αλλάζει με την καθώς περνά ο χρόνος και αλλάζουν και τα σχολεία και οι οικογένειες μαζί. Έτσι λοιπόν η έρευνα είναι δυναμική, η θεωρία είναι δυναμική καθώς αναπτύσσεται μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενα πλαίσια τα οποία αλλάζουν γιατί αλλάζει ο κόσμος, γιατί αλλάζει η κοινωνία και οι απαιτήσεις οι οποίες τίθενται αλλάζουν και αυτές στην πορεία του χρόνου. Στην ιστορία έτσι, της ψυχολογίας, στη μελέτη αυτών των θεμάτων, διατυπώθηκαν ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχέση οικογένειας και σχολείου. Ξεκίνησε στην αρχή η οικογένεια και σχολείο θεωρήθηκαν δύο ανεξάρτητοι θεσμοί με διαφορετικό ρόλο και διαφορετική λειτουργικότητα ο καθένας χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην πορεία αναγνωρίστηκε ως χρονικά προσδιορισμένη η δράση του κάθε θεσμού. Έτσι λοιπόν η οικογένεια θεωρήθηκε ότι παίζει πιο σημαντικό ρόλο στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Μετά όταν το παιδί πάει σχολείο, το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στη συνέχεια η οικογένεια και σχολείο θεωρήθηκαν δύο συστήματα τα οποία δρούν και ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους. Και εν τέλει φτάνουμε σήμερα σε μια πιο ολιστική, συστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η οικογένεια, το σχολείο, αλλά και η κοινότητα στην οποία ανήκουν το σχολείο και η οικογένεια, βρίσκονται σε μια διαρκή αλληλεπίδραση, με γνώμονα πάντα το κοινό καλό του παιδιού, με ό,τι καλό μπορεί να σημαίνει στο μυαλό του καθενός βεβαίως. Στο πλαίσιο αυτής λοιπόν της πιο συστημικής προσέγγισης, μιλάμε για την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου, με το μαθητή στο κέντρο, έτσι, και με στόχο και των δύο πλαισίων να είναι η ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών του παιδιού, όχι όμως αυτή καθ' αυτή, η ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού έρχεται μέσα από την ενδυνάμωση της οικογένειας και του σχολείου ως διασυνδεόμενων μεταξύ των συστημάτων. Άρα λοιπόν, το παιδί αποτελεί το κέντρο, αλλά η ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού υλοποιείται μέσα από την ενδυνάμωση και των δύο αυτών συστημάτων στα οποία κινείται το παιδί. Και μπορούμε να το δούμε και λίγο στο γράφημα που βλέπετε. Έτσι λοιπόν, μου είπε ο Χρήστος ότι μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό το βελάκι. Εν πάση περιπτώσει, φαίνει πολύ γρήγορα, δεν πειράζει. Βλέπετε, είναι το παιδί στο κέντρο. Το παιδί ανήκει στην οικογένεια και στο σχολείο. Η οικογένεια και το σχολείο ανήκουν και αλληλεπιδρούν με την κοινότητα στην οποία βρίσκονται. Έτσι. Το παιδί βεβαίως αλληλεπιδρά με τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας και φυσικά η οικογένεια και σχολείο αλληλεπιδρούν και οφείλουν όμως να αλληλεπιδρούν όχι τυχαία και συμπτωματικά, αλλά αποτελεσματικά, μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας με στόχο το καλό του παιδιού, όπως είπαμε. Σήμερα, άλλωστε, στην σύγχρονη βιβλιογραφία της εκπαιδευτικής και της σχολικής ψυχολογίας, μιλάμε όχι απλώς για σχολεία, μιλάμε για τη διευρυμένη σχολική κοινότητα. Τι είναι αυτή η διευρυμένη σχολική κοινότητα? Ξεπερνάμε τα όρια του σχολείου, που θα έλεγε κάποιος ότι το σχολείο αποτελείται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένες της διεύθυνσης, και αυτή η διευρυμένη σχολική κοινότητα αποτελείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση βεβαίως, αλλά και τους γονείς. Βλέπετε, βγαίνουμε έξω από τα όρια του σχολείου και την τοπική κοινότητα, τους φορείς της κοινότητας με τους οποίους αλληλεπιδρά το σχολείο. Και όλα αυτά τα μέλη της σχολικής κοινότητας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το ένα μέλος ασκεί επιδράσεις στο άλλο στη διάρκεια του χρόνου. Όμως, δεν πρόκειται για μια, όπως την είπαμε, αυτή η κοινότητα, η σχολική, είναι διευρυμένη ως προς τη σύνθεσή της, ως προς τα μέλη που την απαρτίζουν. Επιπλέον όμως, αυτή η διευρυμένη σχολική κοινότητα είναι και μια κοινότητα η οποία νοιάζεται και φροντίζει για τα μέλη της. Είναι πάρα πολύ έντονο στη διεθνή βιβλιογραφία ότι οι σχολικές κοινότητες, αυτές με όλα τα μέλη, νοιάζονται, οφείλουν τουλάχιστον να νοιάζονται και να φροντίζουν για τα μέλη τους, για την ανάπτυξή τους, για την προσαρμογή τους, για τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, για τη σχολική επιτυχία, αλλά κυρίως επίσης για να γίνουν
όριμοι πολίτες, σκεπτόμενοι πολίτες, που θα μεγαλώσουν και θα λειτουργούν αποτελεσματικά στη ζωή τους και στις ευρύτερες κοινωνίες στις οποίες θα εντάσσονται. Σε αυτή λοιπόν τη διευρυμένη σχολική κοινότητα θα εστιαστούμε σήμερα και θα μιλήσουμε κυρίως για το ρόλο του σχολείου και της οικογένειας. Έτσι λοιπόν θα αναφερθούμε για τους εκπαιδευτικούς ως μέρος της σχολικής κοινότητας και θα αναφερθούμε και στους γονείς ως μέλος της σχολικής κοινότητας και στη συνεργασία τους στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα από τους εκπαιδευτικούς ως μέρος της σχολικής κοινότητας. Πώς λοιπόν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε αυτή τη σχολική κοινότητα και μέσα από ποιες διαδρομές ασκούν επιδράσεις στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Καταρχήν, οι εκπαιδευτικοί έχουν γνώσεις και δεξιότητες και οφείλουν να είναι πολύ καλοί στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο υπηρετούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουν καλά το αντικείμενό τους. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να έχουν επίσης και την δυνατότητα να διδάσκουν πολύ καλά το γνωστικό τους αντικείμενο. Άρα λοιπόν γνώσεις και δεξιότητες και ταυτοχρόνως σύγχρονες καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, ώστε τα παιδιά να διευκολύνεται η μάθηση και η απόκτηση δεξιοτήτων των παιδιών. Σήμερα όμως οι εκπαιδευτικοί δεν φτάνει να ξέρουν καλά το αντικείμενό τους και να είναι καλοί δάσκαλοι, αν υποθέσουμε ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά πρέπει να είναι επαρκής και ψυχοκοινωνικά και ψυχοπαιδαγωγικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να διαμορφώνουν ένα καλό κλίμα μέσα στην τάξη, να διευκολύνουν θετικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών της τάξης, να διαμορφώνουν καλή σχέση οι ίδιοι με τους μαθητές τους, να επηρεάζουν τα παιδιά προς κατευθύνσεις ώστε αυτά να πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, να έχουν δηλαδή και τα ίδια τα παιδιά πεποιθήσεις επάρκειας για αυτά τα οποία μπορούν να καταφέρουν, έτσι. Να αλληλεπιδρούν θετικά με τους συναδέλφους τους, να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις ανάγκες των παιδιών, ακόμη και όλων των παιδιών, διότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην σχολική επιτυχία και στο να νιώθουν ότι ανήκουν στο σχολείο. Άρα λοιπόν να υποστηρίζουν τα παιδιά και ψυχοκοινωνικά. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες, όπως κάθε επαγγελματία στην ειδικότητά του, διαμορφώνουν ή τουλάχιστον ελπίζουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν μία επαγγελματική ταυτότητα και προσδιορίζουν την επαγγελματική τους ταυτότητα με αναφορά σε διάφορα ζητήματα. Σήμερα, ξέρετε, η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού, η οποία βασίζεται μόνο στο κομμάτι της διδασκαλίας, θεωρείται παροχημένη. Σήμερα τα σχολεία έχουν πολλαπλές προκλήσεις, πολλαπλές ανάγκες. Έτσι λοιπόν ο δάσκαλος προφανώς θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος διδάσκει πολύ καλά αυτό που διδάσκει, έτσι. Αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός σε πολλά άλλα πράγματα και έτσι να βλέπει το ρόλο του. Το ρόλο του τον βλέπει πολύ διάστατο. Θα πρέπει για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός να ξέρει από νέες τεχνολογίες και να τις αξιοποιεί με δημιουργικό τρόπο στη διδασκαλία του. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα παιδιά που έχουν οποιασδήποτε μορφής μαθησιακές ή σχολικές δυσκολίες. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια τάξη η οποία γίνεται όλο και πιο πολυπολιτισμική. Έτσι, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ζητήματα συγκρούσεων και να συμβάλλει στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών. Να συμπεριλάβει επίσης τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών του σε αυτήν την διευρυμένη επαγγελματική ταυτότητα. Άρα λοιπόν, η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού σήμερα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και σαφώς ξεπερνά κατά πολύ το διδακτικό κομμάτι που οι περισσότεροι έχουμε στο νου μας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και την ταυτότητά τους στην επαγγελματική με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά επίσης νιώθουν περισσότερο ή λιγότερο επαρκείς. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι νιώθουν ότι είναι καλοί εκπαιδευτικοί και αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι είναι αποτελεσματικοί ως εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν χαμηλές πεποιθήσεις επάρκειας, ότι δηλαδή δεν είναι τόσο καλοί εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί επίσης είναι άνθρωποι, είναι πολίτες, ζουν σε συγκεκριμένες κοινωνίες και φέρουν πεποιθήσεις, αξίες, έχουν στόχους, οι οποίες μέσω της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές τους προφανώς ασκούν κάποιο ρόλο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν και οι ίδιοι κίνητρα επίτευξης. Θέλουν, για παράδειγμα, να μαθαίνουν και να γίνονται καλύτεροι εκπαιδευτικοί. Θέλουν να εξοικειώνονται με τις νέες προκλήσεις στο επάγγελμά τους, ή αντιστρόφως κάποιοι δεν θέλουν. Και βιώνουν μία σειρά από συναισθήματα, ακαδημαϊκά κυρίως συναισθήματα, όπως και οι μαθητές.
Έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι χαίρονται να βρίσκονται μέσα στην τάξη, χαίρονται να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές τους. Έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι διακρίνονται από ανία, βαριούνται πια να κάνουν τη δουλειά τους μέσα στην τάξη. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από όλα αυτά τα μονοπάτια και τις διαστάσεις, τις διαδρομές που μόλις σας περιέγραψα, αυτό το οποίο καταλήγει σε μία τάξη να διαμορφώνεται είναι ένα κλίμα, ένα ψυχολογικό περιβάλλον τάξης, όπως λέμε. Μόνο που θέλουμε αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται μέσα σε κάθε σχολική τάξη να είναι θετικό και να μην είναι αρνητικό και επίσης να μην είναι αδιάφορο και ουδέτερο, διεκπεραιωτικό. Θέλουμε λοιπόν ένα θετικό κλίμα μέσα στη σχολική τάξη και μέσα σε μια τέτοια τάξη με τέτοιο κλίμα οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τη διάθεση στήριξης από τον εκπαιδευτικό τους ή την εκπαιδευτικό τους στις ανάγκες τις πολλαπλές τις οποίες έχουν τα παιδιά. Όλα αυτά τα οποία είπαμε τώρα θα σας τα δείξω τώρα και μέσα τα ίδια τα παιδιά, όχι μέσα από το λόγο των παιδιών, αλλά μέσα από τις ζωγραφιές των παιδιών. Και επειδή η εικόνα, μια εικόνα χίλιες λέξεις, θα δείτε τι συμβαίνει. Θα ήθελα εδώ να πω ότι αυτές οι ζωγραφιές έγιναν με τη συνεργασία της κυρίας Κατερίνας Κατσιούρα, εικαστικού και εκπαιδευτικού, την οποία και ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική αυτή συνεργασία που είχαμε, που δούλεψε τα παιδιά στο να αναστοχαστούν πάνω στο σχολείο, στη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς, με τη μάθηση κλπ. Επέλεξα λοιπόν κάποιες τέτοιες ζωγραφιές, οι οποίες νομίζω αποτυπώνουν θαυμάσια το τι τα παιδιά εκλαμβάνουν από το σχολείο τους. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε μια μαθήτρια η οποία λέει, καταλαβαίνετε δεν το βλέπετε πολύ, λέει ότι για μένα το σχολείο είναι χαρά και παιχνίδι. Το παιχνίδι προφανώς αντιλαμβάνεστε που το προσδιορίζει, έτσι. Τη χαρά επίσης αντιλαμβάνεστε πώς την προσδιορίζει. Η μαθήτρια έχει αλληλεπιδρά με χαρά με τη δασκάλα της, την οποία την έχει περιγράψει και πολύ όμορφη, έτσι. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό, η ανοιχτή αγκαλιά της δασκάλας. Άρα λοιπόν το σχολείο είναι χαρά για τα παιδιά, γιατί παίρνει χαρά και στήριξη από τη δασκάλα της. Εδώ βλέπετε την Κατερίνα, η οποία Κατερίνα δεν φαίνεται πολύ καλά στη ζωγραφιά, αλλά η Κατερίνα εδώ έτσι στο σώμα της έχει μια καρδιά και εκεί γράφει σχολείο. Έχουμε μια μαθήτρια η οποία επίσης αγαπά πολύ το σχολείο, έτσι. Αλλά το βλέπει διαφορετικά. Θεωρεί το σχολείο ως ένα φορέα γνώσης, έτσι. Χαίρεται που μαθαίνει για την γλώσσα, τα μαθηματικά, την ιστορία, τη φυσική κλπ. Και μάλιστα στο κεφάλι της, τώρα δεν μπορώ να... Εκεί έχει αυτό που φαίνεται πάνω από το κεφάλι της είναι μια μικρή κουκουβάγια. Θεωρεί λοιπόν η Κατερίνα ότι το σχολείο την κάνει σοφή. Βλέπετε πώς μιλούν οι ζωγραφιές των παιδιών. Άρα λοιπόν εδώ σε αυτή τη ζωγραφιά αναδεικνύεται ο μορφωτικός χαρακτήρας του σχολείου μέσα από τη ζωγραφιά της Κατερίνας. Εδώ βλέπουμε τη ζωγραφιά ενός μαθητή, ο οποίος επίσης αναγνωρίζει το μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και λέει: για μένα το σχολείο είναι μόρφωση. Δεν πειράζει που το έγραψε λάθος. Το μόρφωση και δεν το έχει με μέγα το φω, αλλά το παιδί αναγνωρίζει και πάλι το μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου. Βέβαια εδώ βλέπετε κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο, έτσι, βλέπετε μια οργάνωση, μια τάξη, έτσι, επίσης βλέπει το σχολείο σαν κάτι το οποίο είναι πολύ οργανωμένο, έτσι, όλα είναι σε τάξη κλπ. Και μέχρι εδώ καλά πήγαμε. Τώρα αρχίζει η άλλη πλευρά του τι μας λένε τα παιδιά. Λοιπόν, σε αυτή τη ζωγραφιά βλέπετε μία τάξη όταν μπαίνει τεστ. Με θαυμαστικό το τεστ, όπως βλέπετε. Δείτε πώς αποτυπώνεται η δασκάλα σε αυτή τη ζωγραφιά του παιδιού, η οποία είναι αποστασιοποιημένη, είναι μακριά από τα παιδιά, είναι στην έδρα, έτσι. Έχει το στερεοτυπικό με τα γυαλιά κλπ, εντάξει. Αλλά είναι εντυπωσιακή η ζωγραφιά, διότι εσείς δεν μπορείτε να δείτε. Είναι διάχυτο το άγχος που προκαλεί το τεστ, διότι η μαθήτρια, η Ειρήνη, μας έδωσε πάρα πολύ καλά να καταλάβουμε πού οφείλεται η αγωνία και το άγχος του κάθε παιδιού. Έτσι λοιπόν, η μία μαθήτρια, αν είναι μαθήτρια ή μαθητής, εν πάση περιπτώσει, αγωνιά μήπως πάρει χαμηλό βαθμό και έχει 8, και η άλλη μαθήτρια αγωνιά μήπως δεν πάρει 20. Είναι δύο τελείως διαφορετικά προφίλ αυτά μαθητών, άγχος και οι δυο, για διαφορετικούς λόγους όμως.
Και πάμε στα πιο δύσκολα. Εγώ όταν είδα αυτή τη ζωγραφιά συγκλονίστηκα, θα πρέπει να σας πω. Το παιδί αποτυπώνει το σχολείο, το δημοτικό του σχολείο, ως δημοτική φυλακή. Νομίζω τα λόγια περιτεύουν εδώ. Και αν πάμε στην επόμενη, επίσης εδώ ο μαθητής μας κάνει πάρα πολύ σαφές ότι δεν του αρέσει το σχολείο. Δείτε με τι μαυρίλα το έχει γενικώς ζωγραφίσει και επιπλέον έχει τρεις χειροβομβίδες, τις οποίες τις έχει απασφαλίσει και είναι έτοιμος να το βομβαρδίσει. Άρα λοιπόν, βλέπετε τι συμβαίνει στο μυαλό των παιδιών και πώς αντιλαμβάνονται το τι λαμβάνει χώρα στο σχολείο τους καθημερινά. Θα σας δείξω τώρα κάποια ευρήματα από έρευνες που έχω κάνει με τους συνεργάτες μου εδώ, στα ελληνικά σχολεία. Άρα λοιπόν τα ευρήματα που λέμε εδώ ισχύουν και για τα δικά μας παιδιά της χώρας μας, στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά βέβαια είναι συνεπή και με τα διεθνή ευρήματα της βιβλιογραφίας. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι ότι τα παιδιά μπορεί να εκλαμβάνουν από την τάξη τους ή το σχολείο τους μηνύματα είτε προς την επίδοση είτε προς τη μάθηση. Τα μηνύματα προς την επίδοση σημαίνει ότι τα παιδιά εκλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη έμφαση στους βαθμούς, στο κυνήγι του βαθμού και μια πολύ μεγάλη έμφαση στην κοινωνική σύγκριση μεταξύ των μαθητών. Στόχος είναι η απόκτηση υψηλού βαθμού για να φανούν τα παιδιά ότι τα καταφέρνουν, αλλά μέσω της υψηλής επίδοσης. Από την άλλη, στη δεύτερη περίπτωση, τα παιδιά μπορεί να εκλαμβάνουν μηνύματα από μία τάξη προς τη μάθηση, δηλαδή η έμφαση της τάξης είναι προς τη μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων. Όταν οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η τάξη τους είναι προσανατολισμένη προς την επίδοση, όπως σας την περιέγραψα πριν, τείνουν και τα ίδια τα παιδιά να υιοθετούν στόχους είτε προς την επίδοση, είτε προσέγγισης, είτε αποφυγής. Τι σημαίνει αυτό, να υιοθετούν και τα ίδια τα παιδιά στόχους επίδοσης, προσέγγισης ή αποφυγής. Τα παιδιά επιδιώκουν να έχουν υψηλούς βαθμούς, αλλά δεν τους αρκεί αυτό, επιδιώκουν να έχουν τους υψηλότερους βαθμούς στην τάξη και θεωρούν την υψηλή επίδοση ως ένδειξη υψηλής ικανότητας. Στην περίπτωση της υιοθέτησης στόχων επίδοσης αποφυγής, οι μαθητές θέλουν να σημειώνουν καλές επιδόσεις, αλλά όχι για να φανούν καλύτεροι των υπολείπων, αλλά για να μην φανούν κατώτεροι των υπολείπων. Έτσι, εδώ και είναι δύο τελείως διαφορετικά κίνητρα στην προκειμένη περίπτωση, με πιο ευάλωτο προφίλ βεβαίως στο δεύτερο. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα μαθητή που επιδιώκει την υψηλή επίδοση ως ένδειξη υψηλής ικανότητας έναντι των συνομιλίκων του. Και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τους μαθητές να επιδιώκουν την καλή επίδοση ως αποφυγή ένδειξης χαμηλής ικανότητας συγκριτικά με τους υπολείπους. Στην δεύτερη περίπτωση, όταν οι μαθητές εκλαμβάνουν έτσι έναν προσανατολισμό, μία έμφαση προς τη μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων, τείνουν λοιπόν και οι ίδιοι να υιοθετούν στόχους προς τη μάθηση. Να θέλουν να μαθαίνουν, να μην τους πειράζουν τα λάθη, να θέλουν να γίνονται καλύτεροι. Σημείο αναφοράς στους μαθητές που έχουν υψηλούς στόχους μάθησης είναι ο εαυτός. Πού ήμουν, τι παραπάνω ξέρω σήμερα, πώς μπορώ να γίνω καλύτερη. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει ο μηχανισμός της κοινωνικής σύγκρισης που υπήρχε στην προηγούμενη περίπτωση. Εδώ ο εαυτός είναι το σημείο αναφοράς και η σύγκριση με τον εαυτό στο παρελθόν και τη στοχοθεσία στο μέλλον. Θα μου πείτε τώρα, θα αναρωτηθείτε και πόσο ρόλο εν τέλει παίζουν αυτοί οι στόχοι προς τη μάθηση ή την επίδοση στα τελικά αποτελέσματα. Διότι εν τέλει τι μας ενδιαφέρει εμάς. Αν το δει κανείς εκ των αποτελέσματων, μας ενδιαφέρουν οι μαθητές να έχουν καλές επιδόσεις. Δεν είναι τόσο απλό ότι μας ενδιαφέρουν καλές επιδόσεις παντός καιρού να έχουμε καλές επιδόσεις, γιατί θέλουμε και η διαδρομή προς την καλή επίδοση να είναι λειτουργική. Όμως, εν τέλει, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν και σε επίπεδο συμπεριφοράς και σε συναισθηματικό επίπεδο μέσα στην τάξη, και τι σημαίνει αυτό, προσέχουν περισσότερο, αξιοποιούν τις γνωστικές τους λειτουργίες καλύτερα, οργανώνουν τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά στη μνήμη τους, χρησιμοποιούν στρατηγικές στο επίπεδο της συμπεριφορικής συμμετοχής. Σε επίπεδο συναισθήματος έχουν αυξημένο ενδιαφέρον,
δεν βαριούνται, θέλουν έτσι, νιώθουν, έχουν μια θετική στάση στις προκλήσεις αυτές που τους οδηγούν σε νέες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτοί οι μαθητές λοιπόν που έχουν υψηλή συμπεριφορική και συναισθηματική συμμετοχή στην τάξη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στόχους μάθησης και όχι αυτοί που έχουν στόχους επίδοσης. Και αυτό ξέρετε, όταν την πρώτη φορά όταν κάναμε τις πρώτες μελέτες για τα θέματα αυτά, επειδή είμαστε μια κοινωνία που το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι προσανατολισμένο προς την υψηλή επίδοση. Ήταν μια έκπληξη τα επίδοματα τα οποία βρήκαμε, διότι εν τέλει δεν σημαίνει ότι οι μαθητές με στόχους επίδοσης δεν θα σημειώνουν επιδόσεις, αλλά ο ισχυρότερος προστατευτικός παράγοντας το να έχουν μαθητές υψηλή συμμετοχή και καλά μαθησιακά αποτελέσματα διαχρονικά, εν τέλει είναι στόχοι μάθησης και όχι στόχοι επίδοσης. Από άλλες έρευνες τις οποίες επίσης κάναμε, πάλι σε σχέση με τα μηνύματα της τάξης και τον προσανατολισμό της τάξης προς την επίδοση ή προς τη μάθηση, σε μία τάξη που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην επίδοση, οι μαθητές έχουν υψηλό άγχος, βεβαίως, γιατί η επίδοση είναι πάντα εκεί, αναπτύσσουν μεγάλο φόβο αποτυχίας, αποφεύγουν να αναζητήσουν βοήθεια. Γιατί αποφεύγουν να αναζητήσουν βοήθεια? Γιατί πολύ απλά το να σηκώσει κάποιος το χέρι του όταν έχει μια δυσκολία και δεν έχει καταλάβει κάτι αποτελεί ένδειξη χαμηλής ικανότητας και εκλαμβάνεται ως μια απειλή για την ικανότητα. Έτσι. Είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν στρατηγικές αυτοϋπονόμευσης, όπως λέμε. Τι είναι αυτό? Είναι πιο πιθανό οι μαθητές στο φόβο της ενδεχόμενης αποτυχίας να κατασκευάσουν εκ των προτέρων όμως κάποια εμπόδια που θα τα χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογίες σε περίπτωση αποτυχίας να μην κατηγορηθεί σε εισαγωγικά ο εαυτός και η προσωπική ικανότητα και να μείνουν στο απειρόβλητο η ικανότητα και ο εαυτός. Σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, είναι λίγο σύνθετο αυτό. Πάρτε την περίπτωση ενός μαθητή που αύριο γράφει ένα διαγώνισμα στη φυσική, στην ιστορία, οπουδήποτε και αντί να κάνει αυτό που θεωρητικά θα περιμέναμε όλοι, δηλαδή να μελετήσει για το διαγώνισμα της επόμενης μέρας, προτιμά να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να βγει μια βόλτα ή οτιδήποτε. Και αν καταφέρει να τον δουν κιόλας ότι το κάνει αυτό, ακόμη καλύτερα. Σε περίπτωση αποτυχίας την επόμενη μέρα, που είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα έχει μελετήσει, η αποτυχία του δεν θα είναι σε βάρος της ικανότητάς του και της εικόνας του προς τους άλλους, διότι θα έχει μια πολύ καλή δικαιολογία ότι «μα εγώ δεν διάβασα και έπαιζα μπάσκετ χθες». Έτσι. Και σε περίπτωση επιτυχίας ή μερικής επιτυχίας, διότι θαύματα γίνονται στις σχολικές τάξεις, έτσι, επίσης θα είναι υπέρ της ικανότητάς του, διότι εγώ αν και δεν διάβασα, ωστόσο τα πήγα καλά. Αυτή είναι η αυτοϋπονόμευση, διότι μακροπρόθεσμα, το αν το κάνει κάποιος μία φορά, άντε δύο, okay, αλλά κάποιος ο οποίος το κάνει μακροπρόθεσμα, απομακρύνεται, αυτοϋπονομεύεται, γιατί απομακρύνεται από την διαδικασία της μάθησης και αποξενώνεται από διαδικασίες που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. Επίσης, σε τάξεις που είναι προσανατολισμένες προς την επίδοση, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αρνητικές αντιλήψεις για τον εαυτό σε περίπτωση αποτυχίας, διότι η αποτυχία και τα λάθη εκλαμβάνονται ως ενδείξεις χαμηλής ικανότητας, όπως είπαμε. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση έτσι μερικών αποτυχιών, αυτομάτως το παιδί αρχίζει να διαμορφώνει χαμηλές πεπιθήσεις επάρκειας, χαμηλές πεπιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. Και όταν οι αποτυχίες αυτές αρχίσουν και συσσωρεύονται, τότε είναι πιο πιθανό οι μαθητές σε αυτές τις τάξεις να υιοθετήσουν αυτό που λέμε μία στάση μαθημένης αβοηθησίας ή μαθημένης απελπισίας, ότι δηλαδή δεν μπορώ πια να κάνω τίποτε. Αυτό είναι. Αντιστρόφως, σε τάξεις στις οποίες υπάρχει έτσι ένας διάχυτος προσανατολισμός προς τη μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων, οι μαθητές νιώθουν υψηλά αισθήματα ασφάλειας, έτσι, χαμηλό άγχος, χρησιμοποιούν στρατηγικές και μάλιστα τις σωστές στρατηγικές, διότι μπορούν να ψάξουν, έχουν χρόνο, δεν θεωρούν ότι αξιολογούνται συνεχώς. Αναζητούν βοήθεια μέσα στην τάξη, αν δεν καταλάβουν κάτι, θα σηκώσουν το χέρι τους και θα πούν «δεν το κατάλαβα», διότι νιώθουν αυτή την ασφάλεια και δεν έχουν το φόβο της αποτυχίας και γενικότερα έχουν μία θετική στάση προς το σχολείο και την μάθηση. Μια άλλη ομάδα ερευνών που κάναμε έτσι πιο πρόσφατα, εστιαστήκαμε στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
Και βρήκαμε ότι και οι εκπαιδευτικοί επίσης μπορούν να είναι οι ίδιοι προσανατολισμένοι και οι ίδιοι προσανατολισμένοι είτε προς τη μάθηση, είτε προς την επίδοση, είτε προς την αποφυγή εργασίας, όπως θα δούμε. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι οι ίδιοι θέλουν να μαθαίνουν και να αποκτούν δεξιότητες και να γίνονται καλύτεροι, έτσι, τείνουν να έχουν υψηλές πεπιθήσεις επαγγελματικής επάρκειας, τείνουν να υιοθετούν στην τάξη τους διδακτικές πρακτικές προς τη μάθηση των παιδιών και είναι πιο πιθανό οι μαθητές της τάξης τους να προσανατολιστούν και οι ίδιοι προς τους στόχους μάθησης. Αντιστρόφως, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι προς την επίδειξη ικανότητας, δηλαδή θέλουν οι ίδιοι να επιδεικνύουν την ικανότητά τους ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί, να είναι καλύτεροι από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς τους μέσα στην τάξη, να τους δίνει συγχαρητήριο ο διευθυντής ή οι γονείς πόσο φοβερός δάσκαλος είναι, αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δουλεύουν, έτσι. Τότε είναι πιο πιθανό να υιοθετούν διδακτικές πρακτικές προς την επίδοση και είναι πιο πιθανό οι μαθητές τους και οι ίδιοι να προσανατολιστούν προς την επίδοση, να εκλαμβάνουν, να θέλουν τους βαθμούς για να επιδεικνύουν υψηλή ικανότητα ή για να αποφεύγουν την ένδειξη χαμηλής ικανότητας. Και τέλος, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι προς την αποφυγή εργασίας, και ξέρετε υπάρχουν αρκετοί, τι σημαίνει προς την αποφυγή εργασίας, διεκπεραιωτικά, πώς μπορώ να κάνω τη δουλειά μου χωρίς, με το λιγότερο κόστος, χωρίς καταβολή εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συνήθως έχουν χαμηλές πεπιθήσεις επαγγελματικής επάρκειας, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να υιοθετήσουν διδακτικές πρακτικές προς τη μάθηση και είναι ακόμη λιγότερο πιθανός ο προσανατολισμός των ίδιων των μαθητών τους προς τη μάθηση. Σήμερα, για να κλείσουμε έτσι με την διάσταση του σχολείου και των εκπαιδευτικών, θέλουμε στις σχολικές τάξεις και γενικά στα σχολεία να προάγονται συγκεκριμένα πράγματα. Τι θέλουμε? Θέλουμε τα σχολεία και οι τάξεις, έτσι, και αυτά γίνονται τα σχολεία και οι τάξεις, ξέρετε, δεν είναι απρόσωποι χώροι. Όταν λέμε τάξεις και σχολεία, είναι οι άνθρωποι τους, έτσι. Θέλουμε λοιπόν να προάγεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στη διαδικασία της μάθησης. Αυτό που λέμε στη δική μας βιβλιογραφία η προαγωγή της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, δηλαδή δεν θέλουμε τα παιδιά να κάνουν πράγματα γιατί οι άλλοι τους λένε να τα κάνουν και οι άλλοι τους λένε και πώς να τα κάνουμε. Θέλουμε τα παιδιά να εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες μάθησης ενεργητικά, να πειραματίζονται, να δοκιμάζουν, να κάνουν λάθη, να διορθώνονται, διότι τα λάθη είναι στο μέρος της διαδικασίας και γενικά να βιώνουν αυτήν τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και οικοδόμησης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Γι' αυτό και λέμε αυτορυθμιζόμενη μάθηση και όχι ετεροριθμιζόμενη μάθηση. Θέλουμε επίσης το σχολείο σήμερα να προάγει τα κίνητρα μάθησης και ακαδημαϊκής επίδευξης. Γιατί αυτό? Γιατί δεν φτάνει ένα παιδί να μπορεί να μάθει. Τα παιδιά πρέπει να θέλουν και να μαθαίνουν. Και αυτό το να θέλουν να μαθαίνουν είναι το κίνητρο επίδευξης. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι κάποια παιδιά γεννιούνται με αυτό και κάποια παιδιά δεν γεννιούνται με αυτό. Η προαγωγή λοιπόν του κινήτρου επίδευξης είναι δουλειά και του σχολείου. Και των γονέων βεβαίως. Επίσης θέλουμε στα σχολεία να προάγεται η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τι είναι αυτό? Θέλουμε τα παιδιά να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες. Άλλωστε το σχολείο έχει έναν έντονο κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα. Έτσι. Να αποκτούν λοιπόν κοινωνικές δεξιότητες, έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν με επιτυχία με τους συμμαθητές τους, να μπορούν να επιλύουν ειρηνικά μια σύγκρουση που έχουν, να υποστηρίζουν με επιχειρήματα την άποψή τους, να διαπραγματεύονται. Έτσι. Θέλουμε επίσης να αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα, να έχουν το αίσθημα του ανήκειν μέσα στη σχολική τάξη και μέσα στο σχολείο, ότι αποτελούν μέλη αυτής της κοινότητας και επίσης θέλουμε τα παιδιά να χειρίζουν, να διαχειρίζονται, αλλά και να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους. Η βιβλιογραφία για τη συναισθηματική ρύθμιση είναι πολύ ενδιαφέρουσα τελευταία. Και επίσης, αυτό το οποίο η βιβλιογραφία δείχνει είναι ότι όταν τα παιδιά είναι κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκή, τότε τα παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότητες να σημειώσουν και καλά μαθησιακά αποτελέσματα και να επιτυγχάνουν στο σχολείο. Παιδιά τα οποία είναι κοινωνικά και συναισθηματικά ανεπαρκή έχουν λιγότερες πιθανότητες να τα καταφέρουν και στα υπόλοιπα πολύ καλά. Επίσης, και ως αποτέλεσμα όλων αυτών που μόλις είπαμε,
Στα σχολεία σήμερα πρέπει να προάγεται και η ευημερία των παιδιών. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τα παιδιά πρέπει να περνούν καλά στο σχολείο, μάλλον. Το σχολείο δεν είναι μια αρένα επίδειξης ικανοτήτων, δεν είναι ένας χώρος που τα παιδιά έχουν μεγάλο άγχος για να επιτύχουν ή έχουν μεγάλο άγχος γιατί αποκλείονται κοινωνικά από τους συμμαθητές τους και κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν νοιάζεται γι' αυτά. Πρέπει λοιπόν το σχολείο να αποτελεί ένα προστατευτικό πλαίσιο για τα παιδιά. Πολλά παιδιά μπορεί να στερούνται προστατευτικών παραγόντων στο σπίτι τους και αν υπάρχει έστω και ένας εκπαιδευτικός ο οποίος να νοιαστεί γι' αυτά, ως σχολείο που νοιάζεται και φροντίζει για τα μέλη του, τότε το παιδί αυτό μπορεί να προχωρήσει και να γίνει ψυχικά ανθεκτικό, όπως λέμε. Πώς όμως μπορούν να γίνουν αυτά? Κρατήστε την περιέργειά σας, θα τα δούμε στο τέλος μαζί και με τους γονείς. Θα περάσουμε τώρα στους γονείς ως μέρος της σχολικής κοινότητας και στο ρόλο της οικογένειας. Να πω ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τη γονεϊκότητα. Τι είναι η γονεϊκότητα? Η γονεϊκότητα είναι το σύνολο των πεποιθήσεων, των στάσεων και των πρακτικών συμπεριφοράς των γονέων προς τα παιδιά τους. Γιατί τώρα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες έτσι, δύο δεκαετίες και λιγότερο, αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον για τη γονεϊκότητα? Καταρχήν γιατί τα ερευνητικά ευρήματα διεθνώς είναι πάρα πολύ συνεπή για τη θετική συμβολή της εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών ως προς τα σχολικά επιτεύγματα και την επιτυχία των παιδιών. Άρα λοιπόν έχουμε συνεπή ευρήματα που δείχνουν ότι όταν οι γονείς ασχολούνται τα παιδιά τα πάνε καλά. Ένας άλλος λόγος που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ευνόητος βέβαια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες ξέρουμε όλοι ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ το μορφωτικό επίπεδο των γονιών. Οι γονείς είναι πιο μορφωμένοι και οι γονείς ξέρουν περισσότερα από ό,τι ήξεραν οι δικοί μας γονείς. Αυτό μερικές φορές μπορεί να μην είναι τόσο καλό, μπορεί να είναι και κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επί της αρχής, οι γονείς έχουν υψηλότερη μόρφωση και επειδή είναι υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, αποδίδουν και μεγαλύτερη έτσι, αξία στη σχολική επιτυχία, όχι απαραίτητο στη μάθηση. Δεν χρησιμοποιώ, σκόπιμα χρησιμοποιώ τον όρο σχολική επιτυχία. Διότι μπορεί να έχεις γονείς που αποδίδουν πολύ μεγάλη αξία στην σχολική επιτυχία, αλλά όχι απαραίτητο στη μάθηση. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Έτσι λοιπόν οι γονείς ξέρουν περισσότερα και εμπλέκονται περισσότερα. Όσοι είστε εκπαιδευτικοί, νομίζω το ζείτε αυτό στην καθημερινή σας λειτουργία. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολύ μεγάλες αλλαγές στη δομή της οικογένειας. Έτσι. Η παραδοσιακή, ας την πω έτσι, να είμαι και πολιτικός ορθή, έτσι, η κλασική πυρηνική οικογένεια τίνει πλέον να είναι μία μορφή μεταξύ των εναλλακτικών μορφών οικογένειας. Θα πρέπει να σας πω ότι με έκπληξη, και εγώ που διαβάζω γενικώς αυτά, κινούμαι στον χώρο, με έκπληξη διάβασα, όχι χθες Κυριακή, στην καθημερινή της προηγούμενης Κυριακής, ένα άρθρο με δεδομένα από την Eurostat που έλεγε για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη και την οικογένεια στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα, το 2019, η Eurostat είχε στοιχεία μέχρι το 2018, μόλις το 21,9, περίπου δηλαδή το 22% των ελληνικών οικοκυριών είναι κλασικές πυρηνικές οικογένειες, δηλαδή ετερόφιλοι γονείς με παιδιά. Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό, είναι σοκαριστικό το ποσοστό, πάνω από 30, γύρω στο 32%, και αυτό είναι χαμηλότερο, βεβαίως αυτή είναι και η τάση και σε όλη την Ευρώπη. 30%, 32% για την ακρίβεια είναι τα μονοπρόσωπα λεγόμενα νοικοκυριά, σπίτια δηλαδή νοικοκυριά, στα οποία ζει ένας μόνος του. Άνδρας ή γυναίκα, νέος ή μεγαλύτερης ηλικίας κλπ.